Να δείξω λίγο στο χάρτη, αυτόν ο οποίο είναι χαρακτηριστικό, ακούγομαι νομίζω. Ε, με μαύρο χρώμα, όπω μπορείτε να διακρίνετε, τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα. Όμω, ε, με μαύρο χρώμα είναι όλα τα στρατόπεδα καταναγκαστική εργασία στην ε, Σοβιετική Ένωση. Ξεκινάνε, όπω βλέπετε, από, τις, ε, από το Αστραχάν, το Μίνσκ, Καλίνιγκραντ, Λισαβανία κλπ και φτάνουν μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο. Αυτά τα οποία θα σας πω εγώ αφορούν σε ένα σχεδόν αποκλειστικό βαθμό στην Κολυμά, στο στρατόπεδο συγκέντρωση στην Κολυμά που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο και επίσης στη Λευκή Θάλασσα, στα νησιά Σολοβετσκή ή Σολαυκή. Από τη λογοτεχνία του Γκουλάγκ GULAG... Λιτερατήρ κονσετρανσιονέρ, ο διεθνή όρο, είναι ασφαλώ γνωστό και στη χώρα μα, όπω και σε όλον τον κόσμο, το έργο του Αλεξάνδρου Σολζενίτσι, ο οποίο έζησε έγκλειστο διαδοχικά στο στρατόπεδο τη Νέα Ιερουσαλήμ, το, το οποίο βρισκόταν κοντά στη Μόσχα, Στη Σαράτσκα του Μαυρίνου, η Σαράτσκα ήταν στρατόπεδο κυρίως για μορφωμένους κρατουμένους, για παράδειγμα για μηχανικούς, ο Σολτζενίτσιν ήταν μηχανικός, και τέλος το στρατόπεδο εργασίας στο Εκκυμπαστούζ, στο Καζανκστάν. Τόσο το μια ημέρα του Ιβάν Τενίσοβιτς, όσο και ο πρώτος κύκλος της κόλασης, ο, ο θάλαμος καρκινοπαθών και κυρίως το αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, στα οποία ο Σολζενίτσιν κατέγραψε τη δική του εμπειρία στα αναφερθέντα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, αναγνώστηκαν στη... και στη Ρωσία και στο δυτικό κόσμο περισσότερο. Ε, να διευκρινίσω, ο Γκουλάγ είναι ένα αρκτικό λέξο των λέξεων ε, ε, «Γλάβνοε ουσπραβλένιε» εις να τρουντόχνη λαγκερέι, που σημαίνει γενική διεύθυνση αναμορφωτικών ε, στρατοπέδων εργασίας. Στην παρούσα λοιπόν εργασία θα παρουσιάσω και άλλα, μετάφραστα τα περισσότερα στην ελληνική και γενικώ άγνωστα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, έργα Ρώσων ή και άλλη καταγωγή διαμενόντων τότε στη Σοβιετική Ρωσία συγγραφέων, που ανήκουν σε ό,τι έχει γενικά αποκληθεί ως λογοτεχνία του Γκουλάγκ. Τα έργα αυτά κυκλοφορούσαν στη Ρωσία είτε σε μορφή Σαμισδάτ. Σαμισδάτ ήταν χειρόγραφη έκδοση ή σε γραφομηχανή έκδοση κειμένων κάποιου συγγραφέα, διανεμόμενα κρυφά από την κρατική λογοκρισία. Είτε σε κανονική έτυπη μορφή μετά την αποφυλάκηση των συγγραφέων στο εξωτερικό και κυρίως στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Αμερική. Η πρώτη, πολύ πρώιμη, εκδοθήσα μαρτυρία για τις σοβιετικές φυλακές είχε παρουσιαστεί το έτος 1918, λίγους μήνες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Πολσεβίκους. Η Μαρία Μπαρατίνσκι, 1851-1937, εξέδωσε στο Βερολίνο το μικρό βιβλίο με τίτλο «Ημερολόγιο μιας Ρωσίδας Πριγκίπισσα σε φυλακή των Πολσεβίκων», όπου περιγράφονται οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Η ιστορική αξία αυτού του βιβλίου είναι αναμφισβήτητη. Προσφάτως, το 2003, το κείμενο αυτό μεταφράστηκε για πρώτη φορά στη ρωσική γλώσσα. Στο τέλος της επόμενης δεκαετίας και συγκεκριμένα στα 1928... εκδόθηκε στο Λονδίνο το βιβλίο «Η Απόδρασή μου από τα Σολοβέτσκι του στρατιωτικού Γιούρι Μπεζόνοφ... ενώ το 1928 δημοσιεύτηκε πρώτα στα γαλλικά και ένα χρόνο αργότερα στα αγγλικά το βιβλίο του φιλανδού επιχειρηματία Μπορή Σέντερχολμ, ο οποίο έζησε δύο χρόνια σε στρατόπεδα εργασία και απελευθερώθηκε χάρη στι πρωτοβουλίε της φιλανδική κυβέρνηση. Στη δεκαετία του 1930 θα δημοσιευθούν δύο βιβλία, το πρώτο, 1934, της Τατιάνας Τσερνάβινα και το δεύτερο, 1935, του συζύγου της, καθηγητή χθιολογίας Βλαντίμιρ Τσερνάβιν, οι οποίοι ως γνωστόν απέδρασαν από το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας στα Σολοβετσκή, στη Λευκή Θάλασσα, το έτος 1932. Το ζεύγος Τσερνάβιν, ύστερα από 22 μέρες πεζοπορίας και υποσκληρότατες καιρικέ συνθήκες, κατόρθωσε να φτάσει στη Φιλανδία. Γενικά πάντως θα πρέπει να λεχθεί ότι η απόπειρα απόδραση από τα Γκουλάκ δεν ήταν πράξη ούτε εύκολη ούτε συνήθις. Επί του προκειμένου, ο γνωστός συγγραφέας Βαρλάμ Σαλάμοφ γράφει ότι οι αποδράσεις στην κολημά ήταν πάντα πολλές και πάντα αποτυχημένες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για τον Σαλάμοφ δεν επιχειρούσαν αποδράσεις ούτε οι πολιτικοί ούτε οι ποινικοί κρατούμενοι. Το 1940 ο αναρχοσυνδικαλιστής συγγραφέας Γκριγόρη Μαξίμοφ έγκλειστο στις σοβιετικές φυλακές τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια εξέδωσε το βιβλίο «Η Γκυλωτίνα στην εργασία. 20 χρόνια τρόμου στη Ρωσία», το οποίο αφορά κυρίως τις διώξεις των αναρχικών υπό του Σοβιετικού καθεστώτος. Να σημειώσω εδώ ότι η τελευταία μαζική παρουσία των αναρχικών στη Σοβιετική Ρωσία συνέβη στην κηδεία του Πιότρου Κροπότνη στις 8 Φεβρουαρίου 1921. Ακολουθεί το ογκοδέστατο βιβλίο «Ταξίδι στην χώρα των Ζεκά» του Ιουλίου Μαργκόλιν, εβραϊκής καταγωγής, ο Ιούλιος Μαργκόλην, διδάκτορ φιλοσοφίας το 1929 στη Ρωσία. Σε μια προσεκτική ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα δει κανείς ότι η μαρτυρία του Μαργκόλιν περιέχει όχι μόνο αναφορές στη ζωή των κρατουμένων και βεβαίως την προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, ο οποίος έζησε σε στρατόπεδο εργασίας κοντά στη λίμνη Ονέγκα αλλά και μια φιλοσοφική ερμηνεία των γεγονότων λόγω χάρη των ιστορικών εξελίξεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τη σχέση κράτου πολίτη στη Σοβιετική Ένωση κλπ. Δεν είναι υπερβολικό να λεχθεί ότι ο Μαργκόλιν είναι ο Σολζενίτσιν πριν από τον Σολζενίτσιν. Επίση, το ίδιο έτο, 1949, δημοσιεύεται το βιβλίο Κάτω από την εξουσία, των διο, εξουσία δύο, δικτατόρων τη Μαργκερέτε Μπούμερ Νόιμαν, μέλο, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, η οποία έζησε σε στρατόπεδα τόσο της Σοβιετικής Ένωσης, στην Καρακάντα, όσο και της Γερμανίας, στο Ράβενσμπουργκ. Στην ελληνική μέρο αυτού του βιβλίου της δημοσιεύτηκε με τίτλο «Εξόριστη στη Σιβηρία» το 1971 και επανεκδόθηκε το 2006. Στο βιβλίο της Συνόημαν, Καταγράφει και αυτή τις άθλιες συνθήκες της φυλακής και, στις, και εν συνεχεία του στρατοπέδου. Η Νόημα θεωρεί ότι είμαστε, θυ, εισαγωγικά, είμαστε θύματα της ε, ρούσικης φασιστικής πολιτικής. Μας εκαθαρίζουν γιατί δεν μας έχουν πια ανάγκη. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε πολλά σημεία του βιβλίου της η Νόημα συγκρίνει την πολιτική του Στάλιν με την πολιτική του Χίτλερ. Για παράδειγμα, στη συνομιλία της με ένα χωρικό από την περιοχή του Βόλγα, γράφει «Είναι αληθινά έτσι άσχημα του Χίτλερ όπως τα γράφουν οι εφημερίδες μας. Εμένα μου φαίνεται πως δεν μπορεί να κάνουν χειρότερα από όσα κάνουν εδώ». Μια άλλη μαρτυρία, εκδοθήσα το 1951, Δηλαδή και αυτή πολύ πριν από το αρχιπέλαγος Γκουλάκ του Σολζενίτσιν αποτελεί το βιβλίο «Ένας κόσμος σε απομόνωση» του κριτικού λογοτεχνίας και δημοσιογράφου Γκουστάβ Χέρλινγκ Γκρουτζίνσκι ο οποίος έζησε πέντε χρόνια και αυτό σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Μάλιστα, ο συγγραφέας εξέδωσε το βιβλίο στην Αγγλία καθώς ήταν αδύνατη η έκδοση στην κομμουνιστική Πολωνία της εποχής εκείνης. Το ίδιο έτος, 1951, δημοσιεύτηκαν στο Λονδίνο δύο ακόμη βιβλία. Το πρώτο, επιγραφόμενο «Συμβαίνει στη Ρωσία, επτά χρόνια καταναγκαστικής εργασίας στη Σιβηρία», του συγγραφέα Βλαντίμιρ Νικολάεβιτς Πετρόφ. Πρόκειται για μια πολύ πρώιμη μαρτυρία από το στρατόπεδο της Κολυμά. Το δεύτερο βιβλίο, με τίτλο «11 χρόνια στα Σοβιετικά στρατόπεδα», είχε γραφεί από την Έλληνορ Λίπερ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, η οποία πήγε να ζήσει στη Ρωσία το 1937, όπου και συνελήφθηκε και εξορίστηκε επίσης στην Κολύμα για 11 χρόνια. Βεβαίως, περισσότερο αναλυτικές και συγκλονιστικές είναι οι ιστορίες από την Κολυμά του Βαρλάμ Σαλάμοφ, τις οποίες διαθέτουμε πλέον και σε μια εξαιρετική ελληνική μετάφραση. Οι ιστορίες από την Κολυμά κυκλοφορούσαν σε μορφή σαμισδάτ περίπου μέχρι το 1969, όταν μεταφράζονται για πρώτη φορά στα γαλλικά. Στην περίπτωση του Σαλάμοφ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παραδοχή του ίδιου του Σολζενίτσιν. Εισαγωγικά, η εμπειρία εγκλισμού του Σαλάμοφ είναι πιο πικρή και πιο παρατεταμένη από τη δική μου και αναγνωρίζω με σεβασμό ότι αυτός και όχι εγώ κατάφερε να καταδείξει το βάθος της αγριότητας και της απελπισίας στα στρατόπεδα ε, στα οποία μας έριχνε η καθημερινότητα, κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλά είναι επίσης αξιοσημείωτη και η αποτίμηση του Σαλάμοφ, πως θεωρούσαμε τους εαυτούς μας σχεδόν αγίους, σκεφτόμενοι ότι τόσα χρόνια στα στρατόπεδα εξαγοράσαμε όλες τις αμαρτίες μας». Μια διαφορετική περίπτωση εγκλισμού και μάλιστα σε ψυχιατρική κλινική αποτελεί ο συγγραφέα, κριτικό λογοτεχνία και μεταφραστή Βαλέρη Τάρση. Το 1966 δημοσίευσε το βιβλίο Θάλαμο 7, μια αυτοβιογραφική νουβέλα, ο τίτλο του οποίου θυμίζει βεβαίω τη νουβέλα Θάλαμο 6 του Αντών Τσέχοφ. Η Ρωσίδα παιδαγωγό και κοινωνιολόγο Ευγενία Γκίνσμπουργκ περιέλαβε τη μαρτυρική 16χρονη ζωή τη στη Σιβηρία, διαδοχικά στα στρατόπεδα της Κολυμά, στο Μαγκαντάν και στο Κρασνογιάρσκ, σε δύο βιβλία. Το πρώτο με τίτλο Ταξίδι στον Ανεμοστρόβιλο και το δεύτερο με τίτλο Μέσα στον Ανεμοστρόβιλο. Η Γκίνσμπουργκ αναφέρεται πολλέ φορέ στου θεωρούμενου από τη Σοβιετική εξουσία σαν εχθρού του λαού, και στα βασανιστήρια στη διάρκεια των ανακρίσεων, τα οποία μάλιστα μία από τι συγκρατούμενέ τη υποστήριζε ότι είχαν, εισαγωγικά είχαν εισαχθεί από τη Γερμανία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Την όλη κατάσταση χαρακτηρίζει η ίδια η Γκίνσμπουργκ ω παραλογισμό και ω ψύχωση. Παρά τα αυτά, η Γκίνσμπουργκ σημειώνει στην αρχή του, βιβλ, του πρώτου βιβλίου τη ότι παραμένει εισαγωγικά κομμουνίστρια στην ψυχή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επίση, στη δεκαετία του 1970, ο πολυγραφότατο συγγραφέα Λεύ Κοπέλεφ έγραψε το βιβλίο Έκλειστο για Πάντα, το οποίο εκδόθηκε τελικά ε, εν έτη 1977. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσω ότι ο ίδιος ο Κοπέλεφ αποτέλεσε έναν από τους ήρωες του Σολζενίτσιν στο έργο του «Ο πρώτος κύκλος της κόλασης», ε, τον Λεφ Ρούμπιν. Από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι σήμερα πολλαπλαστιάστηκαν οι εκδόσεις βιβλίων που αφορούν στις συνθήκες στα σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας. Από τις πολλές μαρτυρίες κρατουμένων θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα βιβλία. Το 1983 ο Λεύ Κονσόν εξέδωσε στα Ρωσικά στο Παρίσι το μικρό βιβλίο «Κράτη και Πάβεστη» στις εκδόσεις «Λαπρές Λίμπρ». Σε αυτό το βιβλίο που δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό ενδιαφέρον, ο Κονσόν περιγράφει με κατά τρόπο ομό τις απάνθρωπες συνθήκες που ο ίδιος βίωσε στα Γκουλάγκ. Ο, Κονσό, ο Κονσόν έζησε διαδοχικά 11 χρόνια σε στρατόπεδα της περιοχής του Χαρά, Χαμπάροφσκ, στο στρατόπεδο Ζέρλαγκ και στο Κρασταντάρ. Αν και καταγράφει στιγμές αποκτήνωσης του ανθρώπου, θεωρεί ότι εισαγωγικά, κανείς δεν μπορούσε να μας κατηγορήσει για έλλειψη αρχών, μας εκείνη τη ζωή είχε άλλη νόμη. Εκεί ήταν όλα αλλιώ. Η ύψιστη αξία στα μάτια μας ήταν η ικανότητα του ανθρώπου να αντισταθεί στην πείνα και στη βία. Κλείνονται τα εισαγωγικά. Εξίσου σημαντική μαρτυρία, χωρί ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, αποτελεί το βιβλίο Μέσα στα Γκουλάκ του Στάλιν του πολωνικής καταγωγή Καζιμίρ Ζαρόντ, το οποίο εκδόθηκε το 1970. Το 1991 εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το βιβλίο «Η Κλεψίδρα» της Εκατερίνα Ολίτσκαγια, μέλος του κόμματος των Εσέρων, δηλαδή των σοσιαλεπαναστατών, προεπαναστατικά, η οποία έζησε συνολικά 20 χρόνια σε διάφορα στρατόπεδα της Σοβιετικής Ρωσίας, κυρίως στην Κολυμά και στο, στο Κράσνογιάρσκ. Επίσης, το 1991 εκδόθηκε στα γαλλικά το βιβλίο «Η Ζωή Χωρίς αύριο του Λεύ Ρασγκόν, ο οποίος έζησε και αυτό σε στρατόπεδα εργασίας... από το 1938 μέχρι το 1955. Πέρα των αναφερθέντων βιβλίων, μία άλλη κατηγορία έργων... που ανήκουν στη λογοτεχνία του Γκουλάγ είναι η αλληλογραφία των εγκλήστων στα στρατόπεδα εργασίας... με τα οικία τους πρόσωπα. Εδώ θα αναφέρω την ογκώδη αλληλογραφία... του σπουδαίου μαθηματικού και θεολόγου Παύλου Φλωρένσκη ο οποίος σε όλα σχεδόν τα γράμματά του ζητεί από τους παραλήπτες, από τους παραλήπτες να μην τον ξεχάσουν. Εισαγωγικά, να γράφετε όσο πιο συχνά γίνεται. Τα γράμματά σας είναι η μόνη παρηγοριά μου. Ο Φλωρένσκι εκτελέστηκε τέτοιες μέρες, στις 8 Δεκεμβρίου του 1937. Επίσης, συγκλονιστική είναι η διετή αλληλογραφία του Ρώσου φιλοσόφου Αλεξέη Λόσεφ, με τη γυναίκα του. Τα γράμματα αυτά που είχαν ανακαλυφθεί τυχαία το 1954 εκδόθηκαν προσφάτως σε γαλλική μετάφραση υπό τον τίτλο «Λαζουά Πουρλετερνιτέ». Περιγράφονται και εδώ, υπό αμφωτέρων, οι σκληρότατε συνθήκε τη καθημερινότητα του στρατοπέδου στη Λευκή Θάλασσα, ενώ ο Λόσεφ πολλέ φορέ, φτάνοντα σε κατάσταση απόλυτη απελπισία, ομολογεί ότι δεν θέλει να πεθάνει. Για την περίπτωση του Λόσεφ, όπως και άλλων εγκλήστων διανοούμενων, ε, έχει σημασία η διαπίστωση του Σαλάμοφ. Τον διανοούμενο κρατούμενο, τον τσακίζει το στρατόπεδο. Όλα όσα ήταν πολύτιμα ποδοπατούνται τώρα στη λάσπη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε κάποιες λίγες εβδομάδες, ο άνθρωπος χάνει τον πολιτισμό και την κουλτούρα του. Ο διανοούμενος μετατρέπεται σε δηλό και ο εγκέφαλός του του υπαγορεύει δικαιολογίες για τις πράξεις του. Στον κόσμο των κακοποιών, ο διανοούμενος βλέπει τους δασκάλους της ζωής, τους μαχητές για τα λαϊκά δικαιώματα. Ο διανοούμενος είναι φοβισμένος για πάντα. Τέλος, κείμενα αναφερόμενα στις συνθήκες επιβίωσης των συγγραφέων στα Κουλάγ, αλλά και πολύ μικρότερης έκτασης, έχουν περιληφθεί σε γενικές ανθολογίες. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρω τον τόμο μέχρι εισαγωγικά να ακουστεί η μαρτυρία μου «Αναμνήσεις γυναικών» από τα γουλάκ που εκδόθηκε το 2001. Δέκα χρόνια αργότερα η συγγραφέας Άννα Πλεμπάουμ εξέδωσε την αθολογία «Φωνές» από τα γκούλαγ όπου περιέλαβε 13 αποσπάσματα βιβλίων και άρθρα, άρθρα συγγραφέων που συνελήφθησαν για πολιτικά εγκλήματα στη Σοβιετική Ένωση. Το πρώτο από τα κείμενα αυτά, επιγραφόμενο η σύλληψη, είναι του σπουδαίου θεωρητικού της λογοτεχνίας και γλωσσολόγου Δημήτρη Λιχατσόφ, ο οποίος συνελήφθη για αντεπανεστατική δράση το 1928, καταδικάστηκε για πέντε χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωση στα Σολοβετσκή στη Λευκή Θάλασσα και τελικά αφέθηκε ελεύθερο το 1932. Από την παραπάνω παρουσίαση φαίνεται ότι η έντυπη καταγραφή των συνθήκων στα Σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας, εκ μέρους των ίδιων των εγκλίστων σε αυτά, ανάγεται σε μια εποχή πολύ πριν από την έκδοση των έργων του Σολζενίτσιν. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ο Σοζενίτσιν γνώριζε όλα τα αναφερθέντα αλλά και πολλά ακόμη άλλα έργα όλα σχεδόν δημοσιευμένα στο εξωτερικό όταν έγραφε την περίφημη νουβέλα του «Μια ημέρα του Ιβάν Τενίσοβιτς και το συγκλονιστικό «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ». Από την άποψη του περιεχομένου θα παρατηρήσω, θα παρατηρήσω ότι δεν έχουν όλες οι παραπάνω μαρτυρίες καθαρός λογοτεχνική αξία. Ασφαλώς όμω είναι πολύτιμε οι καταγραφέ αυτέ από απόψεω κυρίω ιστορική και πολιτικής προσφέροντα ένα πρωτογενέ υλικό προ επεξεργασία. Το υλικό αυτό, επειδή αφορά στην άμεση προσωπική βίωση των τραγικών καταστάσεων εκ μέρου των καταδίκων, είναι συγκλονιστικό. Σε κάθε περίπτωση, οι μαρτυρίες παρουσιάζουν, όπως είναι αναμενόμενο, κοινέ αναφορές η έγκληση στα Γκουλάγκ είναι πολιτικοί κρατούμενοι, χαρακτηριζόμενοι σαν εχθροί του λαού, αλλά πολλέ φορέ εξαναγκάζονται να συμβιώνουν με του ποινικού κρατούμενου, οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν μεγαλύτερη εξουσία ακόμα και από τη διοίκηση των στρατοπέδων. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονό ότι για την αντίληψη των Σοβιετικών Αρχών, ο πολιτικό κρατούμενο ήταν και ποινικό κρατούμενο. Αυτή η ταύτιση δεν μεταβλήθηκε ούτε στο Σοβιετικό Ποινικό Κώδικα του 1960 ο οποίο εισαγωγικά δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα στα ποινικά και στα πολιτικά δικήματα. Αν έκανε, αυτό θα σήμαινε ότι εξακολουθεί να υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση πολιτική αντίθεση. Ενώ σύμφωνα με το επίσημο δόγμα, δεν υπάρχει κοινωνική βάση για τέτοια αντίθεση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σε όλε τι μαρτυρίε που παρουσίασα, η καθημερινότητα των καταδίκων χαρακτηρίζεται από λιμοκτονία, αρρώστιε, Λόγω των απάνθρωπων συνθήκων υγιεινή και των πλέον δυσβάστακτων καιρικών συνθήκων, από το πολικό ψύχο των μείων 50 βαθμών στην περιοχή του αρκτικού κύκλου που σα έδειξα νωρίτερα, μέχρι τον καύσωνα του καλοκαιριού, βασανιστήρια, εξαιτία των οποίων πολλοί φτάνουν στην άμβληση των συναισθημάτων και στην αποκτήνωση και τελικά στον αυτοτραυματισμό ή και στην αυτοκτονία. Στις ιστορίε από την κολλημά του Σαλάμοφ καταγράφεται και η περίπτωση ομαδικού τάφου. Γράφει ο Σαλάμοφ: Στην κολλημά τα σώματα δεν τα θάβουν στο χώμα, αλλά στι πέτρε. Στην κολλημά δεν υπήρχαν φούρνια ερείων. Τα πτώματα περιμένουν μέσα στο βράχο στου αιώνιου πάγους. Εάν μέσα στο κλίμα βεβαιότητα, όπου ζουν όλοι οι έκλειστοι, η αλληλογραφία με οικία πρόσωπα είναι παρηγοριά για τον Φλωρένσκι και τον Λόσεφ, για την Κίνσμπουργκ και τον Σαλάμοφ, καταφύγιο και παρηγοριά αποτελεί η ποίηση. Εξάλλου, οι παραπάνω καταγραφές αρκούν για να καταρριφθεί η άποψη που προβαλόταν κυρίως επί Χρου, Χρουστσόφ, και, αλλά και στι επόμενες δεκαετίες, τόσο στη Σοβιετική Ρωσία όσο και αλλού, ότι τα γεγονότα συνέβησαν μόνο τη λεγόμενη εποχή του Μεγάλου Τρόμου. Με τα λόγια του Σολζενίτσιν, στο τέλος, Καταντάει κανεί να πιστεύει πω ούτε πριν ούτε ύστερα γίνονταν συλλήψει, αλλά μόνο στα έτη 1937-38. Είναι τέλο αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα από τα έργα στα οποία αναφέρθηκα παραπάνω, ενώ δημοσιεύτηκαν σε αγγλικές και γαλλικέ μεταφράσει, παρέμειναν και παραμένουν για διαφόρου λόγου άγνωστα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, το οποίο αντιθέτω εγνώρισε σχεδόν αποκλειστικά έστω και με καθυστέρηση ορισμένων δεκαετιών, το έργο του Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν. Ευχαριστώ.